Λοιπόν, υπό τους ήχους του Bob Dylan, Like a Rolling Stone, είπαμε να θεωρείται το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών και είσαστε συντονισμένοι πάντα στον Art FM, στο 90,6, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή-ε.gr, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπή-ε.papaki@gmail.com ή μπορείτε απλά να παίρνετε τηλέφωνο στο 210-94-07000 για τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Επιστροφή λοιπόν εδώ και όπως είπαμε πριν από λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, κάποια πολύ έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία για τον άνθρωπο που έκτισε το ευρώ, που είχε την ιδέα του ευρώ. Αλλά πριν από αυτό, Δημήτρη, θέλω να απαντήσουμε σε κάτι, σε ένα email που έχει έρθει και μας έχει στείλει εδώ ένας φίλος την αποσπάσματα μιας συνέντευξης του κυρίου Μανώλη Λαμπράκη. Όπου υποτίθεται όχι, αυτός λέει ότι οι ομογενείς έχουν συγκεντρώσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποπληρώσουν το χρέος της Ελλάδας. Είναι, λέει, 2 λογαριασμοί σε καναδικές τράπεζες, όπου είναι με τη μορφή ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου. Και η εξαγορά του χρέους προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του δανειστέντος, δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Λαμπράκης λέει θα εξαγοράσουμε το χρέος ώστε να ζητήσουμε κάποιες πολιτικές αλλαγές με σκοπό την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή υπάρχουν τα λεφτά. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι 3 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Mm-hmm. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ποιος είναι αυτός που θα διαχειρίζεται. Δηλαδή, αυτός που θα διαχειριζόταν τέτοιο ποσό, ας πούμε, θα ήταν για παράδειγμα ο κύριος Σόρος. Ο κύριος Σόρος έχει περίπου ένα επενδυτικό φαντ αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Ή ο κύριος Μπάφετ. Ναι. Λοιπόν, τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί οι κύριοι που λένε ότι έχουν τα 600 δισεκατομμύρια. Δεύτερο, από όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει καμία διαδικασία στην ομογένεια ώστε να μαζευτούν τα λεφτά αυτά. Τα λεφτά αυτά λέει ότι τα έχει κάποιος κύριος. Μα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λέει ότι τα έχει σε μορφή αμερικανικών ομολόγων, άρα δεν τα έχει καταθέσει σε κανεδικές τράπεζες, γιατί δεν γίνεται κατάθεση ομολόγου σε τράπεζα. Ναι, μπορεί να φυλάσσεται σε τράπεζα, σε εταιρεία ή οτιδήποτε. Ναι. Άρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι ακριβώς έχει. Κανείς. Ναι. Λοιπόν, και επιπλέον, εάν είχε κάποιος 600 δισεκατομμύρια αμερικανικά ομόλογα και δήλωνε δημοσίως τη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει το χαρτί αυτό για να διαπραγματευτεί με κυβέρνηση πολιτικές αλλαγές και ιστορίες αυτό το πράγμα, σας πληροφορώ ότι ο πρώτος που θα δίδρωσε θα ήταν η Αμερικανική Fed και το FBI, διότι το Αμερικανικό κράτος, όπως και όλα τα μεγάλα κράτη, παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή το πώς κινούνται τα ομόλογά τους και ποιος θα χρησιμοποιεί τα ομόλογά του. Ένα τέτοιο ποσό 600 δισεκατομμυρίων δεν είναι απαρατήρητο ποσό. Καλή, είναι τεράστιο ποσό. Εγώ γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, όταν διάβασα 600 δις, έλεος, εντάξει. Λοιπόν, προσωπικά οι άνθρωποι αυτοί, από όσο γνωρίζω, δεν είναι παραπάνω από 3 ή 4. Δεν έχουν την επιφάνεια για 600 δισεκατομμύρια. Ούτε πλησιάζουν το 1 δις. Ούτε 600. Ναι. Ούτε το 1 δις. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, αυτά που λένε είναι επιεικώς αυθαίρετα. Διότι το να εξαγοράσεις το χρέος της Ελλάδας, παράδειγμα, από αυτή τη στιγμή επισήμως είναι στα 326 δις. Ναι. Θα πρέπει να πας πας σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, συν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να μπορέσεις να δεκτούν αυτοί να σου πουλήσουν ή να σου παραχωρήσουν ή να σου εκχωρήσουν οτιδήποτε το 80% του δημόσιου χρέους της χώρας που αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια κίνηση έχει γίνει? Όχι, βέβαια. Όχι. Μην γελάσουμε χοντρά. Λοιπόν,
Θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως όχι. Γιατί όπως εγώ είμαι σκεπτικιστής αυτά που παίρνει τα πράγματα και λέω καθίστε ρε παιδιά 600 δισεκατομμύρια τώρα. Πού και πώς και. Να πηγαίνει ο άλλος στο Κρήτα TV, ας πούμε να δει, σοβαρολογείται. Ναι. Θα έρχονταν εδώ, θα καλούσε όλα τα κανάλια, θα τα πλήρωνε τα κανάλια. Δεν είναι θέμα. Θα αγόραζε 8 κανάλια έτσι για την πλάκα του, έτσι, για, για να έχουμε να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πόσο κάνει το Μέγκα, 4 δισεκατομμύρια και 5, πόσο ένα. Πάτα ρε φίλε και φύγε. Και προχωράμε. Έτσι τα παίρνω εγώ, ας πούμε, ελέγχω τα μέσα. Κάνω μια προβολή και αλλάζω τα φώτα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία. Δηλαδή όποιος έχει 600 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Λοιπόν, αγοράζει τον Αλαβούζο, τον Βαρδινογιάννη, τον Μπόμπολα και τους λοιπούς. Αφού πλάκα, αγοράζει το χρέος, φαντάζομαι, αγοράζει όλη τη χώρα τώρα. Μήνε. Λοιπόν, τι λέμε. Και παίρνει τα κανάλια λοιπόν και αρχίζει και βομβαρδίζει την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να κλείσει φωνία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Με το που θα πάρει τα κανάλια, έπεσε η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει κανέναν άλλο υποστηρικτή. Έχει γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Έχει αγοράσει το χρέος. Να καλά σου. Μάγκες τελειώσαμε. Έχει σώσει τη χώρα και τους πολίτες. Μην παίρνουμε σοβαρά ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά. Να σκεφτόμαστε λίγο σοβαρά. Λίγο. Εδώ συμβαίνει ό,τι και με το καρκίνο. Όταν κάποιος είναι σε τερματική κατάσταση καρκίνου. Κατάλαβα, ναι. Δέχεται οποιονδήποτε. Και το γαλάζιο σκορπιό και, του πει, και, ναι. Και τον άλλον με τις κανελί βούλες και οτιδήποτε. Και το νερό από την τάδε πηγή. Και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, όλα είναι. Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε. Και να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Η λογική μας είναι ο ασφαλέστερος οδηγός. Πάντα. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε γιατί κυκλοφορούν πολλά τέτοια παιδιά και είπαμε ότι πρέπει να τα προσέχουμε. Λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά σκουπίδια. Επιπλέον να ξαναπαναλάβουμε, επειδή μου ξαναστέλνουν πάρα μηνύματα κτλ. Πάρα πολλά μηνύματα έλεος με την ιστορία του με τα εξώδικα. Το εξώδικο που κυκλοφορεί για τις τράπεζες στο διαδίκτυο είναι για τα σκουπίδια. Και η αιτιολόγησή του, η οικονομική και νομική που έχει μέσα, είναι για τα σκουπίδια κυριολεκτικά. Το αναλύσαμε. Όπως και το εξώδικο αυτό καθ' αυτό, το μόνο που θα κάνει είναι να σας στοχοποιήσει στις τράπεζες. Προς Θεού, μην κάνετε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, το αντίθετο. Αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, για να πάμε λίγο έτσι σε άλλα, ουσιώδη, πραγματικά. Ναι. Γιατί έχεις φέρει ένα ωραίο βιβλίο εδώ. Ναι. Να το πούμε και στους αναγνώστες, αλλά βέβαια. Ναι. Το πούμε, βέβαια ναι. Ποιο είναι και αν κάποιος λοιπόν, θέλει να το αγοράσει. Πριν πάμε όμως αυτό, έχει ενδιαφέρον στις 12 Σεπτεμβρίου, το οποίο δεν συζητήθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Και δεν γίνεται να συζητείται ιδιαίτερα ούτε στον τύπο στον Ευρωπαϊκό. Ο κύριος Μπαρόζο, για αυτού μεγαλειότητα, έκανε το State of the Union, δηλαδή μια ομιλία State of the Union μιμούμενο στον αυτοκράτορα των ΗΠΑ, τον πλανητάρχη, που έχει State of the Union, με μια διαφορά. Το State of the Union του Προέδρου της Κομισιόν είναι Σεπτέμβριος, 12 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ενώ το άλλο είναι αμέσως μετά την ανάληψη των κωδικών του καθηκόντων, που γίνεται Γενάρη ή Φλεβάρη, ανάλογα την εποχή. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι εκεί λοιπόν, αφού μας ανακοίνωσε ότι πάμε ολοταχώς σε ομοσπονδία. Ναι. Και επιπλέον μας είπε ότι βεβαίως αυτή η ομοσπονδία θα είναι δημοκρατία, θα είναι δημοκρατική. Απάντησε δύο σχόλια. Εγώ θέλω να κάνω σε αυτές τις απαντήσεις του. Το πρώτο είναι, τσαντίστηκε με αυτά που του είπε ο Νάιτζελ Φάρατζ στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο που γίνεται ναι, ναι. Και του απάντησε ως εξής, αντί να το απαντήσει στα επιχειρήματα που έδωσε, που έθεσε, που αφορούσε το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας των κρατών, ότι δεν μπορεί να καταπατιέται και όλα αυτά τα πράγματα, το απάντησε με το εξής σκοπτικό τρόπο. Του είπε ότι εγώ όποτε έβαλα σε εκλογές στην πατρίδα μου, εκλέχτηκα. Εσύ όποτε έβαλα σε εκλογές στη Βρετανία, απορρίφθηκες από τον Βρετανικό λαό, γι' αυτό και σε στείλανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm. Λοιπόν, εγώ λέει εκλέχτηκα και πρωθυπουργός και βουλευτής και πρωθυπουργός. Λοιπόν, βέβαια ξέχασε ο κύριος Μπαρόζο. Ο κύριος Μπαρόζο να πει ότι έφυγε νύχτα από την Πορτογαλία, ενώ ήταν πρωθυπουργός, άρον-άρον με συνωμοσία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράτησε τα καθήκοντά του για να γίνει πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και να μην δει το εσωτερικό της πορτογαλικής φυλακής, που ήταν ακριβώς οι δικαστές και οι εισαγγελείς της χώρας του, ανέπνεαν βαριά στο σβέρκο του, γι' αυτό την κοπάνησε. Για κατανόμαστα σκάνδαλα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Πορτογαλία σήμερα. Ναι, και βεβαίως τα βιώνει την ίδια ώρα, ο λαός. Και να το πούμε ξεκάθαρα, έτσι και ο λαός, ο πορτογαλικός λαός, και το εύχομαι, να κάνει μια νέα, νούμερο 2, επανάσταση των γαριφάλων στην Πορτογαλία, και πραγματικά το εύχομαι και για την Ελλάδα.
Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, ότι μια τέτοια εξέλιξη στην Πορτογαλία θα φέρει. Θα ήταν πολύ, πολύ σημαντικά, ναι, σημαντικό και για τη χώρα εδώ. Ένα από τα πρώτα διεθνή εντάλματα που θα εκδώσει νέα εξουσία είναι για τον κύριο Μπαρόζο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο απίστευτος. Λοιπόν, και λέει το εξής. Και απαντάει και σε ένα άλλο επιχείρημα. Λέει, βγαίνουν ορισμένοι λέει και λένε ότι η δημοκρατία μπορεί να υπάρχει μόνο με εθνικά κοινοβούλια. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό που λέει τόσο η θεωρία της δημοκρατίας, όσο και η πράξη της δημοκρατίας, είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο με λαϊκή κυριαρχία. Εκεί που κυριαρχεί ο λαός, mm-hmm. ως κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο. Και η έκφραση του λαού είναι πάντα τα εθνικά κοινοβούλια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Βέβαια. Λέει, αλλά αυτό λέει είναι παρχημένο. Λέει, αυτό είναι η ιδεολογία του 20ου αιώνα. Διότι στον 21ο αιώνα έχουμε λέει την παγκοσμιοποίηση των κεφαλαγορών. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη δημοκρατία με τον ίδιο τρόπο. Πώς θα χειριστούμε λέει τις παγκοσμιοποιημένες αγορές με τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα τη δημοκρατία εδώ την υπαγορεύουν οι κεφαλαγορές, έτσι. Η βάση της δημοκρατίας για τους δημοκράτες ήταν πάντα ο λαός και η έκφραση της θέλησης του λαού. Εδώ αλλάζει το συστατικό. Για τον κύριο Μπαρόζο, η βάση της δημοκρατίας είναι οι κεφαλαγορές. Ναι. Και το τι λένε οι κεφαλαγορές. Αυτή την ομοσπονδία πάνε να φτιάξουν. Πάμε να κάνουμε τη δημοκρατία των κεφαλαγορών. Ναι. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι δυστυχώς από τους Έλληνες βουλευτές, στον βαθμό που το είδα, δεν υπήρξε καμία σοβαρή τοποθέτηση. Mm-hmm. Καμία σοβαρή. Mm-hmm. Και όταν λέω σοβαρή τοποθέτηση, εννοώ υπεράσπιση του δημοκρατικού δικαιώματος του ελληνικού λαού να καθορίζει αυτό στις τύχες του. Αυτό λέω. Ναι. Κανένας Έλληνας ευρωβουλευτής δεν έθεσε αυτό το θέμα. Κανένας. Ούτε από τη δεξιά, σχηματικά το λέω. Ναι. Κατάλαβα. Από όλα τα κόμματα που υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και λέει προς Θεού, εμείς δεν παλεύουμε το έθνος. Έτσι. Αλλά λέει, δεν μπορούμε, λέει, πώς το λένε, το έθνος παραμένει στα πλαίσια της ομοσπονδίας που οικοδομούμε. Το έθνος που παραμένει στην ομοσπονδία που οικοδομούν είναι το έθνος που έχει και ο μετανάστης στη μνήμη του. Mm-hmm. Ο μετανάστης από τη στιγμή που σηκώθηκε και φεύγει από τη χώρα του, πάβει να είναι μέρος του έθνους. Βέβαια. Εντάξει, το διατηρεί στη μνήμη του, στα ίδια και τα θυμά του. Αλλά δεν είναι μέρος του έθνους, της ζωντανής δύναμης, του κορμού του έθνους. Γιατί το έθνος είναι ο λαός στην ιστορική του συνέχεια και στους αγώνες που κάνει και τη διεκδίκηση για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το έθνος. Λοιπόν, ο μετανάστης διατηρεί τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, και μια, έτσι, το έθνος στη φαντασίωσή του. Ρομαντική διάθεση προς την πραγματικότητα. Ναι. Τέτοιο έθνος, τη φαντασίωση του έθνους διατηρούν στην Ομοσπονδία ο κ. Μπαρόζο. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι χριστιανός ορθόδοξος, με μεγάλη βεβαίως, θα σου κάνουμε και ένα τέμενος να προσεύχεσαι, ας πούμε, και δεν τρέχει τίποτα. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα σου επιτρέψω να έχεις κυριαρχία ως λαός που θέλεις να πιστεύεις στον ένα ή στον άλλο Θεό. Αυτό δεν σου επιτρέπω. Δηλαδή μπορεί να είσαι έθνος, αλλά δεν μπορείς να έχεις δημοκρατία και λαό. Πάντως νομίζω ότι είναι θέμα προς προβληματισμό αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Μπαρόζο. Όχι, αυτή είναι, δηλαδή, αυτό νομίζω ότι ήταν εξ αρχής το όλο ζήτημα, γι' αυτό και εδώ υπέρχομαι σε αυτό. Γι' αυτό νομίζω, για να δούμε πώς ξεκίνησε. Ναι, καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ναι. Έτσι. Ότι το ευρώ δεν είναι επινόηση ευρωπαϊκή. Τι εννοείς, δεν είναι επινόηση ευρωπαϊκή. Οι ευρωπαίοι τραπεζίτες, ναι, λοιπόν, το πήραν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Εκεί επινοήθηκε. Από τον καθηγητή Μάντελ, ο οποίος πήρε και Νόμπελ για αυτή την ιδέα που επινόησε. Για το ευρώ. Ο κύριος αυτός. Ναι. Ήταν... Δηλαδή αυτός ο κύριος κάθισε και σκέφτηκε τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Όχι, ότι του, πρέπει το, να... του το έδωσε εντολή η Φέντα, η Αμερικανική Τράπεζα. Η Αμερικανική Τράπεζα του έδωσε εντολή να σχεδιάσει ένα αντίβαρο, ναι, στο δολάριο, έτσι ώστε το δολάριο, ναι, να μπορεί να συνεχίσει την υποτιμητική του τακτική, δηλαδή οι χαμηλές πτήσεις, ναι, τις χαμηλές πτήσεις, ναι, χωρίς να κινδυνεύει με καταστροφή, δηλαδή με ραγδαίες υποτιμήσεις, κρατώντας τεχνητά ένα αντίβαρο, ένα νόμισμα περίπου ισότιμης αξίας με το ευρώ, ισότιμης αξίας ως προς τα αποθεματικά και τη λειτουργία, ναι, στην οικονομία, εννοώ, ναι, όχι όπως, ναι, την αξία, ναι, του, την συναλλαγματική, το οποίο θα είναι τόσο τέτοιας αξίας ώστε να μπορεί να κρατηθεί σαν αντίβαρο στο δολάριο. Αυτό ήταν η ιδέα. Αυτό δεν απαντάει από μόνο τους αυτό που λένε ότι όντως η Αμερική δεν θέλει με τίποτα το ευρώ να διασπαστεί και να υπάρχει. Μα ακριβώς ανάποδο.
Οι Αμερικάνοι το επινόησαν. Ναι, άρα θέλουν να υπάρχει. Θέλουν βεβαίως απολύτως θέλω να, πω ότι να υπάρχει. Ναι. Θέλουν απολύτως να υπάρχει. Ακριβώς. Και όλοι τους οι πολιτικοί είναι στο να υπάρχει. Ο Μάντελ αυτός δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Ναι, ήταν αλλά... ο σύμβουλος του Ρίγκαν. Και του Bush Senior. Του πατέρα. Του πατέρα. Ο οποίος μάλιστα ονόμασε την οικονομική θεωρία του Μάντελ για την οποία πήρε και Νόμπελ. Παναγία μου, θα πούμε για τα Νόμπελ οικονομίας έτσι πολύ σύντομα. Ναι. Voodoo Economics. Παρακαλώ. Δηλαδή η οικονομική των βουντού. Τι. Βουντού ξέρουμε τι είναι. Βουντού είναι μαύρη μαγεία. Για πες μας λίγο εδώ, κύριος, πώς το εμπνεύστηκε, ποιο είναι το σχέδιό του. Το σχέδιο είναι πολύ απλό. Αυτό είναι μια συνέντευξη. Μπράβο, πες το, είναι μια συνέντευξη. Είναι μια συνέντευξη στο Greg Palast, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος, πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος λοιπόν πήγε και τον βρήκε. Μάλιστα. Και του λέει, για πείτε μου κύριε, ας πούμε, τι ακριβώς είναι το ευρώ. Ναι. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, του απαντάει στον δημοσιογράφο, ναι, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Εγώ έχω, λέει, μία βίλα στην Ιταλία. Mm-hmm. Και στην Ιταλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχουν κανονισμούς για τα πάντα. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπανε στη βίλα μου να βάλω που θέλω εγώ τη χέστρα μου. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι τα λέει, έτσι. Συγγνώμη, έτσι τα λέει. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, τα λέω στα ελληνικά, έτσι ακριβώς. Ναι, να πούμε ότι είναι στα αγγλικά το κείμενο που έχει μπροστά, στην αγγλική του βιβλίο, ναι. Shit hole. Δηλαδή. Εντάξει, το καταλάβαμε, ναι. Εγώ θέλω στο σαλόνι. Στο σαλόνι μου να έχω τη χέστρα. Δηλαδή, πώς μπορεί να μου το απαγορεύσει εμένα. Να μου έχει ειδικές υγειονομικές προδιαγραφές για τον τρόπο. Όπου θέλω το βάζω. Αυτός ο κύριος του Νόμπελ μιλάει λίγο. Ναι, είναι το επίπεδό του. Για να καταλάβουμε σε ποιους δίνουν Νόμπελ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Και λέει. Έχουν, λέει, κανόνες και μου λένε τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω με την τουαλέτα μου. Α, το φαντάζεσαι αυτό. Έχω τρελαθεί τώρα. Δηλαδή, λοιπόν. Ναι. Απαράδεκτη η Ιταλία. Και λέει, και το απαντάει ο δημοσιογράφος, λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ να το φανταστώ, διότι πρώτον δεν έχω, δεν έχω βίλα στην Ιταλία. Ναι, και δεύτερον, δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα με την τουαλέτα. Και όπως το σύνδεσαι με το ευρώ. Συνεχίζει αυτός. Και λέει, το ευρώ στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος για να σου επιτρέπει να βάζεις την τουαλέτα σου όπου γουστάρεις, αδερφέ. Τα λόγια του είναι αυτά. Ναι, προσπαθώ να δω το συλλογισμό, κατάλαβες. Αυτό που εννοούμε είναι, ναι, ότι δηλαδή, η κυβέρνηση, ναι, έτσι, ότι η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει δουλειές. Μάλιστα. Να δημιουργήσει δουλειές μόνο με τις απολύσεις, με το να κόβει τις δαπάνες. Μάλιστα. Και φυσικά με το να καταργεί οποιασδήποτε κρίσιμοι κανονισμοί και περιορισμοί στις επιχειρήσεις. Α, είναι συμβολικό οπότε αυτό το θέμα της τουαλέτας, το λέω εγώ λίγο πιο κομψά. Και λέει, είναι πολύ συμβολικό. Χαρακτηριστικά στα λόγια του. Ναι. Χωρίς να επιτρέπουμε στο κράτος να έχει δικό του νόμισμα και δική του δημοσιονομική πολιτική, mm-hmm, και δική του νομισματική και πιστωτική πολιτική, ναι, τότε τι, ναι, του μένει αν δεν του επιτρέπουμε να έχει δικά του. Γιατί αν έχεις εθνικό νόμισμα, ναι, ναι, έτσι, το, έχεις το δικαίωμα, ναι, να κόψεις το νόμισμα, δικαίωμα, έτσι, και να χρηματοδοτήσεις ό,τι θέλεις. Κάνεις δική σου οικονομική πολιτική, δική σου, ξεκάθαρα. Αν του αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα, μάλιστα, λέει, τότε, ναι, ο μόνος δρόμος για τα έθνη, ναι, για να διατηρήσουν τις δουλειές, ναι, είναι μέσα από την ανταγωνιστική μείωση ή συρρήκνωση, mm-hmm, των κανόνων που επιβάλλουν στις business. Μάλιστα. Δηλαδή στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές. Αυτό που ζούμε τώρα. Ακριβώς. Και λέει βεβαίως, ο δημοσιογράφος λέει, μην εκπλήσεστε, ναι, δεν τα βγάζω το μυαλό μου, έτσι ακριβώς τα είπε. Και έτσι λέει, με το ευρώ, ναι, στερήσαμε το δικαίωμα από τις κυβερνήσεις, ναι, να ακολουθούν πολιτικές, mm-hmm, που χωρίς να είναι αναγκασμένες να απολύσουν κόσμο, να διαλύσουν ασφαλιστικά ταμεία, να μειώσουν μισθούς και συντάξεις και φυσικά να μην επιτρέπουν σε επιχειρηματίες να αυξάνουν ασύντοτα τα κέρδη τους. Γι' αυτό επινοήθηκε το ευρώ. Να απαγορεύσεις τις κυβερνήσεις. Από έναν Αμερικανό οικονομολόγο. Ναι, να αφαιρέσει από τις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να ακολουθούν πολιτική, mm-hmm, διαφορετική από αυτή που ακολουθείται σήμερα.
Αυτό το βιβλίο πότε έχει βγει, πότε κυκλοφόρησε? Το κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2012. Μάλιστα. Είναι μια δημοσιογραφική έρευνα του Greg Palast. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος του. Είναι Vulture's Picnic, δηλαδή το πικνίκ των όρνεων. Μάλιστα. Λοιπόν, που αφορά μια δημοσιογραφική έρευνα που αφορά το πετρέλαιο, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Δυστυχώς όμως, από ό,τι βλέπω, γιατί εσύ το βλέπω ότι είναι σε αγγλική έκδοση, έτσι? Ναι, αμερικάνικη. Αμερικάνικη έκδοση. Mm-hmm. Δεν έχει μεταφραστεί στην. Από όσο ξέρω, έχει. Είναι και τελείως πρόσφατο. Ναι, είναι πρόσφατο. Θέλω να πω ότι δεν έχει μεταφραστεί. Όχι. Αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα πραγματικά, γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Επειδή το. Και να το διαφημίζουμε και να το δίνουμε από την εκπομπή. Επειδή για μένα ήταν πολύ ελαφρύ ανάγνωσμα, με την έννοια ότι τα ξέρω. Ναι, εντάξει. Εσένα είναι το αντικείμενό σου, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Στη γυναίκα μου το διαβάσει. Ναι. Για να δω πόσο απλό της φαίνεται. Και μου λέει, έχει εντυπωσιαστεί με τη δυνατότητα αυτού του δημοσιογράφου να γράφει με πολύ προσωπικό τρόπο και μάλιστα να αναλύει με πολύ προσωπικό τρόπο, ναι, πολύ δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις. Χάρισμα είναι αυτό, αυτό είναι ταλέντο. Βεβαίως, αν το έχει καταφέρει, είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν το λέει επίσης. Βεβαίως, εδώ μπαίνει ένα θέμα και μετάφρασης. Δηλαδή, ο μεταφραστής που θα αναλάβει ένα δύο πράγματα πρέπει να έχει να και αποδώσει αυτό το χάρισμα. Σωστά, εντάξει. Πάντα όταν η μετάφραση του βιβλίου είναι το πάνε, έτσι. Δηλαδή. Αλλά λέω, πρέπει να δούμε κάπως να το. Έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί πήγε και ο άνθρωπος και πήρε συνεντεύξεις από τους πάντες. Δηλαδή από τους συνεντεύξεις από τα πολύ μεγάλα κεφάλια. Αυτό μας αφορά πάρα πολύ, παιδί μου. Τώρα. Δηλαδή πρέπει να βγει στα ελληνικά, ενώ επιμένω στα ελληνικά, γιατί πάει σε πλατύτερο. Το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από τους αντιμνημονιακούς, αυτοί έχουν οικονομικό επιτελείο. Οι καμένοι Έλληνες δεν έχουν. Γι' αυτό και λένε ανοησίες. Θα μου πεις και άλλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν οικονομικό επιτελείο το οποίο επισκέπτεται σήμερα τον. Τώρα είχαν το μεσημέρι, ναι, με, ναι, τον Στουρνάρα. Ναι. Ο κύριος Δραγασάκης και. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ο δεύτερος τώρα δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, είναι κάποιοι από αυτούς που συναντήθηκαν, ναι, με τον Ράιχενμπαχ. Λοιπόν, και μας είπαν κιόλας, όπως δήλωσε ο κύριος Μιλιός στα μέσα, ότι είναι, λέει, συναντηθήκαμε, λέει, γιατί έχει θεσμικό ρόλο ο Ράιχενμπαχ. Και εγώ το απαντάω, βεβαίως, και ο Γκάουλάιτερ έχει θεσμικό ρόλο στην κατοχή. Αλλά δεν αναγνωρίζει την κατοχή, δεν αναγνωρίζει τον Γκάουλάιτερ. Αν αναγνωρίζει την κατοχή, τότε αναγνωρίζει το θεσμικό ρόλο του Γκάουλάιτερ. Έλεος, παιδιά, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν στον κύριο Τσουστουρνά. Δεν θα έπρεπε να μας εξηγήσουν λίγο πώς γίνεται με το ευρώ να μην εφαρμόσουμε την πολιτική που μας επιβάλλουν? Όταν ο εμπνευστής του λέει ότι εγώ το σχεδίασα για, αυτό για το να λόγο. Μην μπορεί να εφαρμοστεί άλλη πολιτική. Ναι. Ναι, νομίζω. Και βεβαίως ότι για να εξυπηρετήσει τα γνωστά χρηματοοικονομικά συμφέροντα, αγορές, τράπεζες, μεγαλοεπιχειρηματίες, επενδυτές και ιστορίες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Voodoo Economics τα είχε πει. Καταπληκτικό αυτό, έτσι. Γιατί, ναι, γιατί για, ξέρεις για ποιο λόγο. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί λέει ότι μπορεί να δημιουργεί πλούτο out of the thin air, δηλαδή από τον αέρα. Ναι. Και όντως, γιατί αυτοί έχουν σχεδιάσει την οικονομική πολιτική ώστε να παράγεται πλούτος από τις χρηματαγορές. Όχι από την παραγωγή, από τις χρηματαγορές. Mm-hmm. Δηλαδή από τα χαρτιά. Από τα χαρτιά, από, το, ναι, από αυτό που λέμε τον αέρα. Γι' αυτό τα λένε βουντού. Κάνει βουντού, λέει, ναι, ο άλλος, ναι, και βγάζει πλούτο. Και βγάζει, ναι, ναι. Εντάξει, και τώρα ζούμε την απόλυτη κατάντια και καταστροφή. Αυτό το βουντού οικονόμικς, ας πούμε, που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχουμε κάποιους άλλους βουντού, ναι, που λένε ότι με τα βουντού αυτών θα κάνουμε άλλα. Και αυτός ο κύριος πήρε Νόμπελ. Πήρε Νόμπελ, ναι. Για να καταστρέφει οι οικονομίες και πήρε Νόμπελ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Νόμπελ. Ναι. Ο επιχειρηματίας Νόμπελ, ο οποίος επινόησε το TNT. Έτσι. Και είδε την καταστροφή που επέφερε χρησιμοποιώντας για πολεμικούς σκοπούς. Και μετά το θάνατό του, ίσως για να εξηλαιωθεί, έδωσε την περιουσία του για να βγει το Νόμπελ. Λοιπόν, όποιος ξέρει, βεβαίως ο άνθρωπος αυτός έδωσε την περιουσία του για το Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Δεν είπε ούτε Νόμπελ Ιατρικής, ούτε Νόμπελ Οικονομίας, ούτε Νόμπελ Φυτοφάγων, ναι, ούτε Κρεατοφάγων, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Νόμπελ, ναι, ναι, Ειρήνης. Σας πληροφορώ, για τους ακριατούς όσους δεν ξέρουν. Τα Νόμπελ Οικονομίας έχουν στοιχήσει στην ανθρωπότητα πολύ περισσότερους νεκρούς και εξοντωμένους λαούς από ό,τι οι πόλεμοι της ανθρωπότητας. Γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί αυτοί που έχουν πάρει Νόμπελ Οικονομίας, ναι, οι εφαρμογές των αποτυχημένων θεωριών τους
Έχουν στοιχήσει τόσους πολλούς νεκρούς ή τέτοια εξόδωση λαών και χωρών. Ανθρωπιστική κρίση, όπως ο κύριος με το ευρώ. Δεν συγκρίνεται με τους πολέμους. Που ήθελε να σταματήσει ο Νόμπελ με τα Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Δεν συγκρίνεται. Ναι. Λοιπόν, καλά, και τα Νόμπελ Ειρήνης έχουν. Αν σκεφτούμε κάποιοι που έχουν πάρει Νόμπελ Ειρήνης, είναι για να γελάσουμε. Δεν το συζητάμε, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τώρα εδώ έδωσε την περιουσία. Ακούμε μερικά άλλα, ονόματα. Και μετά βρέθηκε ο βασιλιάς της Σουηδίας και κάτι λαμόγια γύρω του και λέει πώς θα τα φάμε τα λεφτά. Αυτό... Και φτιάξανε την ιστορία της Ακαδημίας Νόμπελ. Και βρέθηκαν κάποιοι να παίρνουν Νόμπελ Ειρήνης που ανατριχιάζει, α πούμε, και με το σκέφτο. Όσο και να ανατριχιάζεις με αυτούς, ναι, έτσι, δεν συγκρίνονται μπροστά στην ανατριχίλα που πρέπει να σε πιάνει όταν ακούς, ας πούμε, ότι ο Φρίντμαν έχει πάρει Νόμπελ. Ναι. Όταν ακούς, ας πούμε, ότι ο Σάμουλσον έχει πάρει Νόμπελ και όλα αυτά τα λαμόγια της οικονομικής που έχουν ευτελίσει τόσο πολύ την οικονομική θεωρία, mm-hmm, που η εφαρμογή των δογμάτων και των συνταγών τους έχει επιφέρει τέτοιες καταστροφές. Το λίκνο, το πειραματόζω του κύριου Φρίντμαν ήταν η χιλή του Πινοσέτ. Και μόνο αυτό. Mm-hmm. Μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει Νόμπελ σε αυτόν τον κύριο. Που υποφέρει ακόμη, δηλαδή, ολόκληρη η Λατινική Αμερική και η χιλή πρωτίστως για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ναι, δεν συγκρίνονται, το λέω με τα λόγω γνώσεως, όπως όποιος το ψάξει να δει τους νομπελίστες, με εξαίρεση ελάχιστους. Δηλαδή... Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το βιβλίο στο οποίο πρέπει να κάνεις γρήγορα να το βγάλεις, έτσι, γιατί στέλνουν τα email εδώ πέρα διάφοροι ακροατές και το τα λέω κι εγώ σε προσωπικό επίπεδο ότι πρέπει να βγάλει το βιβλίο γρήγορα, άμεσα, ναι, διότι αυτό δεν πρόκειται να μεταφραστεί και κάποια άλλα, οπότε πρέπει ο κόσμος πολύ σύντομα. Νομίζω έχεις δέσμευση ότι πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο. Όχι, θα κυκλοφορήσει, το δώσει το. Ναι, εντάξει, θα το κυκλοφορήσει. Αλλά θέλω να πω ότι σύντομα. Mm-hmm. Αν μπορούμε μέσα στη χρονιά. Θα το δούμε. Όχι, μέσα στη χρονιά πρέπει. Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχουμε αυτό το βιβλίο. Θα υπάρχει αυτό το βιβλίο το οποίο. Το οποίο θα είναι εργαλείο, δεν θα είναι. Ασχολείται με το πώς θα γίνει το πέρασμα στο εθνικό νόμισμα. Ακριβώς. Και τι σημαίνει αυτό και θα λύνει πάρα πολλές απορίες. Και εσύ ξέρεις να το κάνεις αυτό και εκλαϊκευμένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσο μπορώ. Μπορείς, εντάξει, το έχεις. Αυτό είναι ταλέντο. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο καθένας να διαβάζει και να καταλαβαίνει. Αυτό, έτσι, ναι. Και να μην μπαίνει. Ναι, ήταν και εμένα η μεγάλη μου, πώς το λένε, η μεγάλη μου αγωνία όταν διάβαζα οικονομικά μικρός. Λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν να τόσο δύσκολα. Ναι. Όσο μπερδεμένα τα λένε αυτοί. Δεν και ανακάλυψα ότι δεν ξέρουν αυτοί οικονομικά που τα γράφουν έτσι. Ή υπάρχει άλλη σκοπιμότητα. Για να λες ότι έχω αυτό μακριά από μένα, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω. Στα μπλέκω με τα περί διαγραμμάτων. Και δεν καταλαβαίνει πού θέλω να το πάω. Πού θέλω και τι θέλω να κάνω. Να σου πω να σχολιάσουμε και αυτό πριν κλείσουμε. Αυτά τα σενάρια τα σημερινά στις διάφορες εφημερίδες για νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Για να μπούμε στη ότι διαδικασία. Υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θέλουν να παίξουν. Αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα ότι υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυνάμεις στην αγορά που θέλουν να παίξουν για αυτό το χαρτί. Βεβαίως, αν υποστούμε ένα νέο κούρεμα εμείς, σαν κοινωνία και σαν οικονομία, τελειώσαμε, έτσι. Μας τα μαζεύουμε το κουταλάκι. Αν το πρώτο κούρεμα μας άλλαξε τα φώτα, το δεύτερο κούρεμα. Τι θα κουρέψουν στο δεύτερο, αφού τα πήραν όλα στο πρώτο, ξέρω εγώ. Αναγκαστικά πρέπει να πάρουν αποφάσεις κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις και οι χώρες που έχουν δανείσει. Και κεντρικές τράπεζες. Πρώτα και κύριε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν σκεφτεί κανείς ότι από τη δευτερογενή αγορά, όπως τουλάχιστον έχει πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει 50 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα που τα έχει αγοράσει με 35 δισεκατομμύρια, mm-hmm, και έχει άλλα περίπου 70-75 δισεκατομμύρια από την πρωτογενή, mm-hmm, συν τα αποθετήρια των άλλων κεντρικών τραπεζών, γιατί αγοράζανε και άλλες. Αυτό υπερβαίνει τα 120 δισεκατομμύρια συνολικά, ίσως να φτάνει και τα 170 δισεκατομμύρια. Κανείς δεν ξέρει επακριβώς. Μάλιστα, το νούμερο. Λοιπόν, των ελληνικών ομολόγων που έχουν κεντρικές τράπεζες, που mm-hmm, κατά κύριο λόγο είναι κρατικές, άρα κυβερνήσεις. Mm-hmm. Για να το πάρουν αυτό απόφαση, θα πρέπει να πάρουν απόφαση ότι είτε θα υποστούν μια σημαντική ζημιά σε κρίσιμη εποχή. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν υποσχεθεί στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες να αγοράζουν αφιδώς ομόλογα. Για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους δανεισμού, mm-hmm, για αυτές τις, mm-hmm, χώρες. Άρα πρέπει να μετρήσουν διπλά και τρίδιπλα το κόστος αυτό. Ή θα μας φορτώσουν με τέτοιες ζημιές, ναι, που θα είναι δώρο άδωρο, διότι όπως συνέβη με το πρώτο, με το κούρεμα, πρώτο κούρεμα, ναι, θα μας βγει περισσότερο το χρέος μετά το κούρεμα από, ναι, ό,τι ήταν πριν το κούρεμα. Από όπου είπαμε ότι τελικά 7 δισεκατομμύρια ήταν το.
Το όφελος είναι περίπου, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 11% λιγότερο από 31/12, ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ 7,8%. Αλλά μέχρι τέλος του 12 να είμαστε σίγουροι απολύτως ότι θα έχουμε πιάσει σε απόλυτα νούμερα το χρέος που είχαμε 31/12/2011, δηλαδή πολύ πριν ωραία. Το κούρεμα, και σε ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό, γιατί έχουμε ύφεση, μεγαλύτερη ύφεση. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Άρα λοιπόν λύσαμε και αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι, μπορεί κάποιοι να το θέλουν και να περνάει στον ξένο τύπο, γιατί στον ξένο τύπο είναι αυτά τα δημοσιεύματα. Ναι, ένα παιχνίδι, που ένα παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ δεν νομίζω ότι προκρίνουν βεβαίως μια τέτοια λύση. Αν υπήρχε τέτοια διάθεση από τις κυβερνήσεις ή από τα κλιμάκια, οι πρώτοι που θα το ξέρανε είναι τα περίφημα hedge fund. Δηλαδή τα επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης, υψηλού ρίσκου, είναι οι πιο κερδοσκόποι της αγοράς. Αυτοί τώρα το Σεπτέμβρη, Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πήγαν και αγοράσανε τα απεδέλυπα ομόλογα που κυκλοφορούν στην διεθνή αγορά, στη δευτερογενή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν αποσυρθεί τα ομόλογα. Δεν διακινούνται ομόλογα ελληνικά στη δευτερογενή. Γι' αυτό κιόλας, παρεπιπτόντως, να μην πιστεύετε κανέναν που μαζεύει λεφτά να αγοράσει ομόλογα δίθεν στη δευτερογενή. Ναι, γιατί υπάρχει και μια τέτοια κίνηση, υποτίθεται. Ναι. Άλλοι απατεώνες. Κάποιοι άλλοι Έλληνες. Άλλοι απατεώνες. Ευεργέτες. Ναι. Λοιπόν, μάζευαν χρήματα και είχαν ιδρύσει μέσω ιστοσελίδας. Πήγανε και τα αγοράσανε αυτά. Τα πήγανε, ξέρετε σε τι τιμή τα αγοράσανε. Τα αγοράσανε 12 με 14 cents στο ευρώ. Μάλιστα. Γιατί τα αγοράσανε? Γιατί πήγαν και τα αγοράσανε? Πάντα κουρέψουνε? Όχι. Γιατί ξέρουν ότι θα τα εισπράξουν σε ονομαστική αξία. Μάλιστα. Δίνω 12 cents, εισπράττω ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Τρελά λεφτά. Βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό πήγανε. Εάν δούμε τα hedge fund να τα ξεφορτώνονται, τότε θα έχει προκριθεί το νέο κούρεμα. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και υπό τους ήχους θα βάλουμε λίγο έτσι doors, να κλείσουμε με έναν αιώνιο έφηβο, μια και έφυγε στη ζωή στα 27 του χρόνια. Να πούμε ότι η εκπομπή ΑΕ θα σας χαιρετήσει σιγά σιγά για σήμερα, θα περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να σκεφτείτε. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Καζάκης το Σάββατο αύριο. Στις 7.30 νομίζω το απόγευμα μιλά στην Ερέτρια. Έχει μια ανοιχτή εκδήλωση εκεί. Και από ό,τι μου είπε ο κόσμος εκεί, είναι η πρώτη φορά που έρχεται κάποιος να τους ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Πρωτοπόρος όπως πάντα. Ναι, και από όλα, από το σύνολο των πολιτικών. Αλλά δεν είναι μόνο το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, αλλά κάποιος που είναι από το κέντρο. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Από το κέντρο της εξουσίας, από την Αθήνα θεωρούν. Ναι. Λοιπόν. Βλέπεις όμως αυτά στα ταξίδια πόσο ο κόσμος διψάει για πληροφόρηση. Γι' αυτό και το κάνω. Έχεις αυτή την ανταπόκριση. Να πούμε ότι όπως με έχεις πληροφορήσει, Δευτέρα έχει απεργία η ΕΣΥΑ. Α, ναι, να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα η ΕΣΥΑ έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία. Γι' αυτό το λόγο η εκπομπή δεν θα εκπέμψει τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο η ΕΣΥΑ κάνει την απεργία της, όχι την ημέρα, γιατί 26 του μήνα είναι η γενική απεργία, η ΕΣΥΑ δηλαδή κτλ. Εμείς λοιπόν δουλεύουμε κανονικά την Τετάρτη ώστε να πληροφορηθεί ο κόσμος τα όσα γίνονται. Γι' αυτό και κάνουμε τη Δευτέρα την 24-ωρη απεργία. Διότι καταλαβαίνω και πολλούς από εσάς που στέλνετε μηνύματα και λέτε για το συνάφι μου και διάφορα, ότι και εκεί μάλλον δεν έχετε ακριβώς καλή πληροφόρηση, γιατί βλέπετε 10 ανθρώπους που παίρνουν χοντρά λεφτά και κάνουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν είναι οι χιλιάδες δημοσιογράφοι που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, που δεν έχουν δουλειά, που αυτή τη στιγμή η συλλογική του σύμβαση εδώ και 2 χρόνια είναι στον αέρα, που έχουν αναγκαστεί και υπογράφουν ατομικές συμβάσεις, που δουλεύουν με μπλοκάκια, που είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έτσι, έχουν δεχτεί ένα αποκρόμβιο. Ακριβώς. Το λέω όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι δημοσιογράφοι είναι όπως όλοι οι εργαζόμενοι και πολλές φορές και με άλλα πιο ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά εμείς θα κάνουμε αντίπραξη.
Ναι, τι αντίπραξη. Λέω, θέλω να πω δηλαδή, εσύ απεργείς και ως δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Όχι. Οπότε θα κάνω αντίπραξη εγώ. Ως εργαζόμενος. Θα το κάνω στο ράδιο χωρίς FM. Θα πάω στο ράδιο χωρίς FM και θα κάνουμε αντίπραξη. όχι μόνο αυτό, και φυσικά δίνουμε ραντεβού στις 4 η ώρα. Τη Δευτέρα, έτσι κι αλλιώς, θα είμαστε εκεί. Στις 4 η ώρα, στο άγαλμα Κολοκοτρώνη. Να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Να διαδηλώσουμε και να ενημερωθούμε. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να τους πούμε ότι σας καταλάβαμε, παιδιά. Ακριβώς. Σας πήραμε χαμπάρι. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να πούμε. Ναι, και στο ράδιο FM λίγο νωρίτερα που θα κάνουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, έτσι ελεύθερη. Α, ωραία. Και στο ράδιο χωρίς FM λοιπόν. Mm-hmm. Okay. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Να είστε καλά.